Όπως γνωρίζετε, είμαστε μία μέρα πριν από την έναρξη Κορινθία-Πελοπόννησος 2023, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έχω τη χαρά μαζί μου σήμερα να έχουμε τον Γενικό Διευθυντή σε μία συνεργασία την οποία έχει το Επιμελητήριο Κορινθίας αναπτύξει με τη Διεθνή Έκθεση όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μία σχέση εμπιστοσύνης, μία σχέση αλληλοβοήθειας. Και για μας που είμαστε ένα περιφερειακό επιμελητήριο και το οποίο παρόλο που έχουμε μία εμπειρία και μία μακρά πορεία σε εκθέσεις, μπορώ να πω ότι η βοήθειά τους και η συμβολή τους πάντοτε είναι πάρα πολύ σημαντική. Ευελπιστούμε δε στο μέλλον ότι θα μπορέσουμε να έχουμε ακόμα καλύτερες συνεργασίες, θα μπορέσουμε ακόμα να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Γιατί ο σκοπός ο δικός μας είναι η προώθηση του επιχειρήν και το δεύτερο πράγμα το οποίο επίσης έχουμε είναι το πώς θα μπορούμε να είμαστε σε θέση να διοργανώνουμε αρτιότερες εκθέσεις, να διοργανώνουμε αρτιότερες εκδηλώσεις για το σκοπό της προώθησης των κορινθιακών προϊόντων και όχι μόνο. Ο λόγος σε εσάς και πάλι είμαστε πολύ χαρούμενοι που σήμερα σας έχουμε εδώ. Καταρχήν θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πολύ τον Πρόεδρο, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου, όλους τους συνεργάτες μας εδώ, τον Σωτήρη τον Κοροβίλο, και όλη την ομάδα η οποία, όπως φαίνεται, πριν από λίγο επισκεφθήκαμε έτσι, τις τελικές προετοιμασίες της έκθεσης, δείχνει ότι πλέον ανακάμπτει όλη η εκθεσιακή βιομηχανία σε όλη την Ελλάδα και φυσικά και στην Κόρινθο, και νομίζω ότι πλέον μιλάμε για μια έκθεση η οποία η επιτυχία της την καταλαβαίνουμε όλοι, η οποία έρχεται τις επόμενες μέρες, και νομίζω θα αποτελέσει ένα γεγονός το οποίο θα αφήσει το αποτύπωμά του τόσο για όλο αυτό τον κόσμο που θα την επισκεφθεί, ακόμα και για τις εμπορικές πράξεις που θα γίνουν, αλλά το κυριότερο είναι ότι είναι ένα γεγονός, μια γιορτή της πόλης, και κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να λειτουργήσει με όλους τους φορείς οι οποίοι συνεργάζονται σε αυτό το γεγονός, και ο Δήμος και η Περιφέρεια και η ευρύτερη περιοχή, και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τέτοια γεγονότα γίνονται προκειμένου η κάθε πόλη να μπορεί να αναπτύξει τα δικά της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, να τα βγάλει προς τα έξω. Είναι εξωστρεφή γεγονότα τα οποία τα έχει ανάγκη και η πόλη και η ευρύτερη περιοχή και κυρίως το επιχειρήν της πόλης. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θεωρώ ότι είναι τιμή μας να συνεργαζόμαστε με το Επιμελητήριο Κορινθίας, και νομίζω ότι αφού ξεπεράσαμε τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας, όπου θα πρέπει να πούμε η εκθεσιακή βιομηχανία μηδένισε τη δραστηριότητά της, τώρα επανακάμπτουμε με τους καλύτερους δυνατούς τρόπους, και γι' αυτό νομίζω ότι έχουμε ένα πεδίο συνεργασίας με το Επιμελητήριο Κορινθίας αρκετά ευρύ τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο για την έκθεση που γίνεται, αλλά και για άλλα πράγματα που έχουμε μπει σε μια συζήτηση, και νομίζω ότι μπορεί να είναι πολύ επικοδομητική και να παίξουμε ένα ρόλο, γιατί όπως γνωρίζετε η DEFCEL EXPO είναι ο εθνικός εκθεσιακός οργανισμός και ο σύμβουλος της πολιτείας σε ζητήματα εκθεσιακής και συνεδριακής πολιτικής. Σας ευχαριστούμε. Και εγώ πάλι για μια φορά ακόμα ευχαριστώ, και όπως ακούσατε και πριν είμαστε σε μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει για τις μελλοντικές συνεργασίες και για τα μελλοντικά σχέδια τα οποία θα είναι προς υποφελία του επιχειρήν. Εξάλλου, αυτό υπηρετούμε και οι δύο, ο καθένας από τη δική του πλευρά, από τη δική του μεριά, και είναι σίγουρο 100% ότι οι συνέργειες έχουν πάντοτε το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό είναι που θέλουμε.